και πώς αντέδρασαν όταν εκφράσατε το παραμονό σας στην υπηρεσία? Εμείς προσπαθήσαμε, πήραμε κάποιους ανθρώπους τηλέφωνο, κάποιες υπηρεσίες, ναι, και το μόνο που λέγανε είναι ότι δεν ξέρουν τίποτα. Ανεπίτρεπτο με αυτές τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή να σηκωθεί ελικόπτερο. Ναι. Έχω μάθει από βασικές πηγές ότι εκείνη τη στιγμή η θάλασσα έχει 8 μποφόρ, καταρακτώδη βροχή και 0 ορατότητα. Αυτό που έγινε είναι εγκληματικό, να σηκωθεί ελικόπτερο εκείνη τη στιγμή. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να βρεθεί ο αδερφός μου, τίποτα άλλο. Ελπίζετε? Ελπίζουμε. Έστω μία στο εκατομμύριο ελπίζουμε. Τη στιγμή που, είναι ακόμα, που αγνούνται ακόμα. Είναι μια ελπίδα. Ελπίζουμε. Εχθές και συζητάγανε 5 ώρες με τα δικά τους. Για το παιδί μου δεν είπε κανείς. Εσκοτώθηκε και δεν ήρθε κανείς. Κανένας δεν πήρε τηλέφωνο, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Ο Ασένης έλεγε ότι δεν επάθαμε, λέει, τίποτε. Κανένα, λέει, καμία απώλεια. Ποια δεν ήταν απώλεια? Αυτή απώλεια δεν είναι? Το δικό του το παιδί το έστειλε. Πού τάστηρισε 5 ώρα με το ελικόπτερο, 5 ώρα, 8 μποφόρ, πού τάστηρισε, ποιον, χωρίς συνοδεία, χωρίς τίποτα απολύτως? Δεν πήγε αυτός ο κερατάς να πάει να δει την κατάσταση πώς είναι? Μου μαζεύτηκαν όλοι και ανέλαβαν την πρωτοβουλία. Ο Αρσένης και ο Πάγκαλος, σκότωμα θέλουν όλοι οι κερατάδες. Μόνο κοιτάνε να τρώγονται. Όλοι σκότωμα θέλουν. Ναι. Μόνο να τρώγονται στη Βουλή. Ο ένας να βγει. Δεν λογαριάζουν τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία να εγκαταλείπει εν καιρό πολέμου. Έτσι θα του πει στον κύριο Έβερ. Το υποψιάζομαι κι αυτό. Μήπως τους πήραν ή το υποψιάζομαστε. Το φαινολογείτε σοβαρά? Το ελπίζουμε. Όχι. Το ελπίζουμε. Μακάρι. Μακάρι να τους έχουν πιάσει οι Τούρκοι. Μακάρι. Αυτό ελπίζουμε. Μακάρι να τους έχουν πιάσει. Εσείς κάνετε τίποτε, εσείς κάνετε τίποτε, να πάνε να διαφερθούνε, μήπως το παιδί ζει. Αυτά κατέγραψε η κάμερα, φίλες και φίλοι, στο σπίτι του αρχικελευστή Γιαλοψού. Αυτό τον πόνο, αυτή την οργή, αυτή την αγανάκτηση. Και αν αυτό αληθεύει, ότι δεν πήραν τους ανθρώπους ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε τους παίρνουν για να τους ενημερώσουν για την πορεία των ερευνών, τι να πει κανείς για αυτή τη χώρα? Τώρα θα μου πείτε, με τέτοιο πρωθυπουργό που έχουμε, τι μπορεί κανείς να περιμένει? Φύγαμε από το σπίτι του αρχικελευστή Γιαλοψού και πήγαμε στο σπίτι του συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου, του Παναγιώτη Βλαχάκου, του άτυχου υποπλοίαρχου. Μας μίλησε ο Αντώνης ο Βλαχάκος, ο πατέρας του. Με υπερηφάνεια, με καρτερικότητα, μας μίλησαν οι συγγενείς του και μας είπαν, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, και όχι απλώς για να τους δικαιώσουμε επειδή έχασαν τα παιδιά τους, αλλά γιατί έχουν δίκιο. Γιατί είχε κλείσει συμφωνία όταν σηκώθηκε αυτό το ελικόπτερο. Είχε κλείσει συμφωνία του κυρίου Σιμίτη με τον κύριο Χόλμπρουκ. Είχε υποχωρήσει η χώρα. Είχε δοθεί εντολή να μαζευτεί η σημαία. Όταν σηκώθηκε το ελικόπτερο αυτό και κανείς δεν ξέρει πώς έπεσε. Και στην Τουρκία μιλάνε για κατάρριψη ελικοπτέρου. Ήδη μιλάνε. Και αν αληθεύει αυτό το πράγμα και δεν έχει ενημερωθεί κανένας από τα σπίτια, δεν έχει ενημερωθεί η ελληνική κοινή γνώμη, αποτελεί δεύτερη προδοσία αυτό. Όχι μόνο τεράστια βλακεία. Κύριε Βελάνη, να πάμε στο σπίτι και του συγκυβερνήτη, του άτυχου συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου, του Παναγιώτη Βλαχάκου. Μήπως και στο πρωθυπουργικό γραφείο έχει κανείς τσίπα και τα δει όλα αυτά και καταλάβει τι έκαναν? Με την ελπίδα ότι κάτι, κάποια στιγμή θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα ακούσουμε κάτι. Κάτι το ευχάριστο. Εμείς περιμένουμε κρεμόμαστε στα χείλη σας να μάθουμε, δεν ξέρω όποιο σταθμό είσαστε, να μάθουμε τι έρευνες γίνονται. Θα πρέπει να δώσουν μια υπεύθυνη αλλά και αληθινή ενημέρωση προς την οικογένεια και προς τον ελληνικό λαό. Δεν θυσιάστηκε για την Ελλάδα, αλλά θυσιάστηκε για πολιτικές σκοπιμότητες. Τι άνθρωπος ήταν ο Παναγιώτης? Δεν θέλω να λες τι άνθρωπος ήταν. Για μας δεν έχει σβήσει η τελευταία ελπίδα και ελπίζουμε. Ο Τάκης ήταν, είναι
Ένας άνθρωπος που έχει γαλουχιστεί με τα εθνικά ιδεώδη, μέσα στην ψυχή του κρύβει αυτό που λέμε Ελλάδα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή. Πόσο καιρό ήταν στον Αφρικό? Έχει τελειώσει. Με τα ελικόπτερα είναι τα τελευταία χρόνια που ασχολείται. Ήταν η μεγάλη του αγάπη. Νομίζεις ότι άρχισε να συμβεί κάτι τέτοιο? Δεν μιλάμε για απώλεια, να περάσει από αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχουν τόσα γιατί που δεν έχει δοθεί απάντηση μέχρι στιγμής, που τι να συζητήσω. Αυτά θα σας τα πει η ηγεσία που κράβγαζε σήμερα ότι δεν είχε θύματα. Δεν σας ενημέρωσαν εσάς? Όχι, καμία ενημέρωση δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση. Από πού μάθατε? Από την τηλεόραση, από τα κανάλια, από τους δημοσιογράφους. Νομίζετε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη κινητοποίηση άξιζε να θρυνήσουμε αγνοούμενους? Και βέβαια δεν άξιζε. Αλίμονο, ποιος το θέλει αυτό? Ας είναι το τελευταίο. Σε ό,τι αφορά... Ήταν φιάσκο, παιδιά. Αυτό ήταν φιάσκο και το πλήρωσαν 3 αθώα παιδιά, εάν είναι αυτά τα αθώα παιδιά, και τα 3, εκτός του ενός που είπαν ότι βρέθηκε νεκρός. Για τα 2 παιδιά και ειδικά για το δικό μας, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι στη δυσάρεστη αυτή η κατάσταση. Πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι πρέπει να το βρουν εν ζωή. Από εκεί και πέρα όμως ήταν ένα φιάσκο, γιατί ήθελε ο κύριος Σιμίτης να βάλει την καρέκλα του, η κυρία Τσιλέρ την καρέκλα της και ο κύριος Κλίτον την καρέκλα του. Και είναι άδικο να βάζουν τα δικά μας τα παιδιά για να κάνουν το δικό τους. Να γίνει πόλεμος και να πάνε και τα 2 μου τα παιδιά και εγώ εθελοντής. Και όχι ένα δίκο. Του ελικοπτέρου έμαθα από το κανάλι το δικό σας το πρωί στις 7:30-8:20. Δεν σας ενημέρωσε η ηγεσία? Κανείς δεν με ενημέρωσε για τίποτα. Ένα τηλέφωνο μου πήρε ανοιξιάνη, μου λέει «Θύε το πρωί κατά τις 7:20-25 έπεσε ένα ελικόπτερο του ναυτικού». Βεβαίως άρχισαν οι ανησυχίες, γιατί ήξερα ότι οπωσδήποτε ο γιος μου ήταν πιλότος σε ένα ελικόπτερο του ναυτικού. Πήγα, άνοιξα την τηλεόραση και πήγα στο κανάλι το δικό σας, έγινε η ανακοίνωση και εκεί είχα την ατυχία να δω το όνομα του παιδιού μου. Εκείνες τις στιγμές πώς ήταν, τι αισθάνθηκα? Αισθάνθηκα απογοητευμένος, διότι ένας πατέρας, ο οποίος έχει φτιάξει τα παιδιά του και τα έχει φτιάξει να θυσιάζονται για την Ελλάδα. Δυστυχώς το παιδί το δικό μου αυτή τη στιγμή δεν θυσιάστηκε για την Ελλάδα, αλλά θυσιάστηκε για πολιτικές σκοπιμότητες. Ειλικρινά μιλάω ότι βεβαίως θα ήταν πιο μικρός ο πόνος μου εάν το παιδί μου ήταν σε μια αερομαχία και αν ήταν μια πραγματική εμπόλεμος κατάσταση. Όμως δεν ήταν και το παιδί μου έπεσε θύμα πολιτικών σκοπιμότητων. Υπάρχει θυσιάστηκε και δεν έχετε ελπίδες? Έχω αμυδρές ελπίδες βεβαίως, διότι και αυτή τη στιγμή ακόμα που μιλάω δεν ξέρω ακριβώς πώς το παιδί μου έχει χαθεί. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Το παιδί μου πήγε, από ό,τι λένε, για να φωτίσει με το ελικόπτερο την βραχονισίδα τη δεύτερη, που, στην οποία είχαν αποβιβαστεί Τούρκοι, πώς ήσαν. Και μετά στην επιστροφή, λέει που πήγαινε προς το πλοίο, έπεσε το ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα δεν έχω καμία ενημέρωση από την επίσημη ηγεσία. Και με εκπλήσει αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, είναι ήδη ήρωας ο Παναγιώτης. Τι άνθρωπος ήταν στη θητεία του, σαν γιος σας, μίλησε μας για αυτό. Θα σας πω, ήταν ο άριστος αξιωματικός, όχι ότι ήταν παιδί δικό μου. Έχει σειρά αρχαιότητας 3 στην τάξη του, σε 60. Είναι πρώτος σε όλα τα σχολεία, μετά την έξοδό του από τη σχολή. Και από ό,τι λέγανε και από τις συναντήσεις που είχα με ανωτάτους αξιωματικούς, σεμνός και κοίταζε τη δουλειά του. Για τον λόγο αυτόν είχε, ας πούμε, και αυτή τη φήμη που είχε, ότι ήταν ένας από τους καλύτερους πιλότους, και το λένε και οι ίδιοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω κάτι ελπίδες, μήπως τυχόν
οι κυματισμοί το έχουν τραβήξει προς το μέρος της Τουρκίας και μπορεί να το έχουν πιάσει μαζί με τον άλλον. Έτσι τα είχα μάθει τα παιδιά μου, να έχουν κλείσει την Ελλάδα στην καρδιά τους και αν θα χρειαστεί να πέσουν. Το παράπονο μου είναι ότι δεν έπεσε για την Ελλάδα. Το επαναλαμβάνω και πάλι. Η πικρία μου είναι ότι έπεσε για πολιτικές σκοπιμότητες. Για το φιάσκο που γίνεται μεταξύ των Αμερικανών, της Τουρκίας και ενδεχομένως τον εδώ που δεν θέλω να κατονομάσω. Τι εννοείται το εδώ? Πρέπει να ήσαν γνώστες και πρέπει η αποστολή του γιού μου για να πάω να μετρήσει πώς ήσαν στη δεύτερη βραχονησίδα να ήταν απλώς και μόνον για να δείξουν την παρουσία τους, να προσπορήσουν ωφέλη από τους Έλληνες ψηφοφόρους. Ο Τάκης ήταν ένα παιδί που κάθε ένας θα ήθελε να έχει για αδελφό του. Μου στάθηκε πάντοτε σε δύσκολες στιγμές. Πέρασα πραγματικά δύσκολες στιγμές και δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι ήταν αδελφός και φυσικά δεν έχω και κανέναν άλλο. Ποια θα είναι η πρώτη κουβέντα που θα του πεις αν πραγματικά πανάγαθος, όπως είπε ο πατέρας σου, δώσει και βρεθεί? Θα τον αγκαλιάσω και μετά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Ίσως να του ζητήσω να μην ξαναπετάξει ποτέ. Κάτι το οποίο βέβαια θα το στεναχωρήσει γιατί είχε τρομερό πάθος με τα ελικόπτερα, γενικά είχε τρομερό πάθος με τη δουλειά του. Και επειδή υπηρέτησα και εγώ στο πολεμικό ναυτικό, όπως προείπε ο πατέρας μου, γνωρίζω την αγάπη που είχε για το πολεμικό ναυτικό. Έτσι είπε ο πατέρας ότι σας μεγάλωσε με το να έχετε την Ελλάδα στην καρδιά σας. Τώρα ισχύει το ίδιο, νιώθεις το ίδιο για την Ελλάδα? Ισχύει το ίδιο. Ισχύει το ίδιο. Ανατρίχιαζα κάθε στιγμή βλέποντας το πέρασμα του πιλότου με το Phantom πάνω από την Βραχονησίδα την ώρα που βρισκόντουσαν οι απλοί Έλληνες πολίτες για να υπερασπίσουν πραγματικά τα κομμάτια αυτά που μας ανήκουν και που δεν διαπραγματευόμαστε. Πιστεύεις ότι άξιζε μια τέτοια θυσία για το συγκεκριμένο επεισόδιο? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Θα άξιζε αυτή η θυσία αν πραγματικά είχε γίνει εμπλοκή. Αυτό πραγματικά θα άξιζε. Και πιστεύω ότι ο αδελφός μου ήταν από εκείνους που θα θυσίαζαν τη ζωή τους πραγματικά για να υπερασπιστεί κάθε κομμάτι. Όπως πιστεύω ότι το ίδιο γίνεται από όλους τους Έλληνες αξιωματικούς. Η νύφη σας σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι σας λέει? Η νύφη μου πότε ενθαρρύνεται, πότε βεβαίως τα χάνει. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια κοπέλα νιώπαντρη, μια κοπέλα με την οποία έζησε ο Τάκης και από εκεί και πέρα βεβαίως κάνουμε τώρα εμείς με όλο τον πόνο που έχουμε και εγώ και ο αδελφός του προσπαθούμε να απαλύνουμε τον πόνο αυτής της κοπέλας. Ουδής είχε ενημερώσει που είχε την υποχρέωση. Τι σας είπαν όταν επικοινωνήσατε? Ότι έχουν ενημερώσει χωρίς να έχουν ενημερώσει. Είπαν ψέματα δηλαδή? Αυτό που σας είπα. Είπαν ότι έχουν ενημερώσει χωρίς να έχουν ενημερώσει. Έχετε μάθει κάτι επιπλέον εσείς μήπως? Προσπαθώ να μάθω από ενδιαφέρον αγάπης προς την οικογένεια και προς το παιδί, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω μάθει τίποτε περισσότερο από ό,τι λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή έχετε βρει πόρτες κλειστές? Δεν θέλω να πω πόρτες κλειστές, θέλω να πω ότι δύσκολα βγαίνουν κάποια λόγια. Γιατί νομίζετε ότι έχετε αυτό το θέμα? Γιατί δεν λέγεται κάτι? Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή στον πόνο μιας οικογένειας και στην απώλεια ενός παιδιού να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Ναι, αλλά φέρουν ευθύνη και οι άνθρωποι του Πενταγώνου. Νομίζω ότι οι ευθύνες πρέπει να καταλογιστούν εκεί που πρέπει να καταλογιστούν. Και οι πολιτικές ευθύνες και αν υπάρχουν και στρατιωτικές ευθύνες να καταλογιστούν. Ακούστηκε το εξής, ότι δεν υπήρχε λόγος για να σηκωθεί το ελικόπτερο και δεν είναι και ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο κατερρεύτη. Αυτά όλα έγινε το ατύχημα. Αυτά όλα είναι ασαφή. Θα πρέπει να δώσουν μια υπεύθυνη αλλά και αληθινή ενημέρωση προς την οικογένεια και προς τον ελληνικό λαό. Θέλετε κάποια κίνηση εσείς για να μάθετε για νεότερα? Προσπαθώ να μάθω και από το θάλαμο επιχειρήσω του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχω επικοινωνήσει κατ' επανάληψη, αλλά μέχρι προώρας δεν είχαν να μου πούνε κάτι συγκεκριμένο.
τη στιγμή που μπήκε στο πολεμικό ναυτικό. Ανοιχτοδία το φως σου έχει πάρει και σε ποιον γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Βεόταμάρι. Κι εγώ ένα πεδίο πολύ σκληρό που ασκούνται βρίζοντας ξενιφαντάρι. Αυτή την κατάσταση αντιμετωπίσαμε, φίλες και φίλοι. Αυτά ακούσαμε, αυτά είδαμε και στο σπίτι του υποπλοίαρχου Βλαχάκου, του άτυχου και ηρωικού υποπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου. Είδατε με τι θάρρος, με τι καρτερία, θα έλεγα και με τι δύναμη ψυχής, αυτοί οι άνθρωποι μίλησαν μπροστά στην κάμερα χωρίς αναισθητικό και είπαν ότι τα παιδιά τους χάθηκαν, έπεσαν, όχι για την πατρίδα, αλλά για τις πολιτικές σκοπιμότητες του κυρίου Σιμίτη και των άλλων από τους χειρισμούς. Και είναι λόγια που δεν βγαίνουν μόνο από τον πόνο της στιγμής, μόνο από την οδύνη, αλλά και από τη λογική. Όλη η Ελλάδα το καταλαβαίνει. Και θα περίμενε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι βγαίνοντας εκεί στο βήμα της Βουλής των Ελλήνων, αυτός ο Πρωθυπουργός ο νεότευκτος θα ξεκίναγε τουλάχιστον ζητώντας ενός λεπτού σιγή για τα παιδιά που χάθηκαν. Είχε ήδη διαπιστωθεί ο θάνατος του ενός και η απώλεια ήταν δεδομένη. Μα το είπε και σε κάποια στιγμή να εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια των τριών ανδρών. Θα περίμενε κανείς ότι με το που θα ανέβαινε εκεί πάνω, αντί να προσπαθήσει να δικαιολογήσει το τομάρι του, το πολιτικό κουφάρι του, θα έλεγε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα τρία παιδιά που χάθηκαν. Και στη συνέχεια θα προσπαθούσε να περάσει ένα μήνυμα ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες έπρεπε να τα μαζέψουμε. Αντί για αυτά, ακούσαμε να λέει για την κυριαρχία μας επί της νήσου Ήμια. Ποια κυριαρχία? Για να πάει κανείς να βάλει τώρα ελληνική σημαία. Τρέχει το λιμενικό να τον μαζέψει. Όποιος φύγει από την Κάλυμνο και πάει να βάλει σημαία, πήγε να φύγει ένας και τον μάζεψε αμέσως στο λιμεναρχείο. Αμέσως λες και πήγαινε σε τουρκικό έδαφος. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Αντί λοιπόν να προσπαθεί να δικαιολογήσει το πολιτικό κουφάρι του ο κύριος Σιμίτης, θα έπρεπε να ζητήσει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Και στη συνέχεια, αν θέλετε να μην προσπαθήσει να μας πει τόσα και κυρίως να μην ζητήσει, ρε παιδιά, και ευχαριστώ από τους Αμερικανούς, δηλαδή. Αυτός δεν είναι σοσιαλιστής, ας πούμε. Όχι σοσιαλιστής δεν είναι, ο κέντρο αριστερός δεν είναι, αυτός δεν είναι τίποτα. Αυτά ακούσαμε και είδαμε στις δύο οικογένειες. Αυτός ήταν ο πόνος του, που είδατε, ο πόνος τους. Και αυτή είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι. Σήμερα εδώ στο στούντιο του Sky, κοντά μου και κοντά σας, έχω συναδέλφους και πολιτικούς. Έχω τον κύριο Βαγγέλη Μπημαράκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας. Έχω τον κύριο Χρήστο Αντωνίου, επίσης βουλευτή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο νομό Μαγνησίας. Έχω τον κύριο Καμένο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών. Έχω τον κύριο Γιάννη Ντάσκα, τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Αδέσμευτος Τύπος, και την εκλεκτή συνάδελφό μου και φίλη μου, την κυρία Ελένη Καλογεροπούλου, που καλύπτει τα μεγάλα γεγονότα όλων αυτών των καιρό για λογαριασμό του Sky, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του Sky. Καλύπτει εδώ και πολύ καιρό, θα έλεγα, στην καρδιά των γεγονότων, καθημερινά τη βλέπετε, όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Και θα ξεκινήσω από την κυρία Καλογεροπούλου, αμέσως μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο είναι υποχρεωτικό και αναπόφευκτο. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα, τελικά, μέσα στο Υπουργείο των Εξωτερικών που καλύπτει χρόνια, κυρία Καλογεροπούλου, υπάρχει κάποιος προβληματισμός για το τι έρχεται μετά από όσα έκανε ο Σιμίτης? Υπάρχει κάποιος προβληματισμός ότι πρέπει να αποδοθούν κάποιες ευθύνες? Εδώ η ομάδα δεν πάει καλά και χάνει έναν αγώνα εντός έδρας και διώχνουν τον προπονητή, αφήνουν τους παίκτες στον πάγκο, δεν πάνε οι φίλαθλοι μετά την επόμενη Κυριακή στις εξέδρες. Εδώ υπέστη μια ολόκληρη χώρα πρωτοφανή ταπείνωση. Το Reuters, ένα από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορία του κόσμου, έστειλε από την Αργεντινή ως τη Σαγκάη ένα τηλεγράφημα που έλεγε ότι αυτή εδώ η ιστορική χώρα, η κοιτίδα του πολιτισμού, κατάπιε την υπερηφάνειά της. Λογικά θα έπρεπε ο Σιμίτης να μην βαδίσει στους δρόμους της Αθήνας.
Όταν το Reuters στέλνει τέτοιο τηλεγράφημα από το Αφγανιστάν μέχρι τη γη του Πυρός κάτω, θα έπρεπε ο κύριος Σιμίτης να τα έχει μαζέψει. Σε οποιαδήποτε ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας θα είχαν διώξει τον προπονητή. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος προβληματισμός. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.